Από την πρώτη στιγμή που κλείσαν όλα, οι περισσότεροι από εμά μπήκαμε σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Έχω ξαφνιαστεί ευχάριστα, θα πω το πώ καταφέραμε όλοι να τηρήσουμε, έστω και που είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο για τον καθένα μα να, να περιοριστεί μέσα σε τέσσερι τείχου. Αλλά αυτή η μαδική δουλειά πραγματικά με κάνει και νιώθω ότι έχουμε ελπίδα και θα βγούμε, θα βγούμε πιο δυνατοί από όλο αυτό. Σηκωνόμαστε το πρωί, ε, ε, του φτιάχνω το γάλα, φτιάχνω και εγώ τον καφέ μου. Καθόμαστε εγώ. Αν έχει καλή μέρα, λίγο στο μπαλκόνι να πάρω τον αέρα μου. Ο Διονύση και η, η Σμίνη κάνει κάποια πράγματα στο σπίτι που χρειάζεται να κάνει, ίσω θα φάει το πρωινό τη. Ο Διονύση και εγώ μετά θα παίξουμε λίγο με τα τουβλάκια του, με το με ό,τι έχει να, να ασχοληθούμε. Εγώ θέλω και λίγο χρόνο μόνο μου για να κάτσω. Θέλω και εγώ την αποφόρτησή μου. Είναι κάποια πρωινά που ζορίζομαι, που πιέζομαι λίγο, που προβληματίζομαι για το αύριο, αλλά προσπαθώ και εγώ να σκέφτομαι όσο μπορώ και αισιόδοξα για να μην αφήσω τον αυτό μου να ε, μπει σε μια διαδικασία που δεν θέλω να μπω κιόλα. Τι θα συμβούλευε εσύ του ε, τους αθλητέ αυτή την περίοδο που αναγκαστικά είναι κλεισμένοι στα σπίτια του. Αυτό που του λέω, που είναι βασικό κομμάτι, σίγουρα δεν θα βελτιωθούν μυϊκά, δεν θα γίνουν καλύτεροι μέσα στο σπίτι. Εκεί που μπορούν να βελτιωθούν είναι στο κομμάτι των διατάσεων, δηλαδή να γίνουν πιο ελαστικοί, να γίνουν πιο, ε, όταν να γυρίσουμε να, να, είμαστε λίγο πιο ε, ε, ελαστικοί και να έχουμε καλύτερες διατάσεις που λέμε εμείς στο, στον αθλητισμό. Πρόσφατα είχαμε την ε, αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων. Εσύ βέβαια δεν μετέχει, αλλά πόσο ε, μεγάλη έτσι, αναταραχή φέρνει σε έναν αθλητή αυτό το πράγμα. Να πιεζόμουν πάρα πολύ και νομίζω ότι όταν ήρθε η αναβολή ήρθε και μια ανακούφιση σίγουρα ένα προβληματισμό, γιατί όλοι είναι προβληματισμένοι. Τι θα γίνει μετά, αν οι προκρίσει του θα ισχύουν, αν θα πρέπει. Αν θα έρθει κάποιο νεότερο και θα του πάρει την πρόκριση κτλ. Υπάρχει μια βεβαιότητα, αλλά έγινε για καλό. Ε, και το καλό ποιο είναι η υγεία μα. Αν δεν έχουμε την υγεία μα, δεν έχουμε τίποτα. Τι θα ήθελε ε, να κάνει την πρώτη στιγμή που θα τελειώσει η καραντίνα, ε, Σίγουρα να πάω στη θάλασσα. Να πάω στη θάλασσα ε, κάτσω λίγο ε, είτε να κολυμπήσω είτε να μπω μέσα στη θάλασσα είναι το πρώτο πράγμα που θα έκανα ήταν ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του, που πήρε ο Νίκος Γκομόλης από τον Σπύρο Γιαννιώτη. Ε, και τα, το συνολικό, ε, την, όλη τη συνέντευξη θα μπορείτε να την παρακολουθείτε από την Earth Sports καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας όπως και τις υπόλοιπες συνέντευξεις όσους αθλητές επισκεπτόμαστε στο σπίτι ε, αυτές τις ημέρες.